Η ενίσχυση των βορείων ανέμων σε συνδυασμό με την εδραίωση θερμών και ξηρών συνθήκων που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Θα έχουμε αυξημένα μελτέμια, ειδικά στην ενδοχώρα, που σημαίνει ότι κατά τόπους, σε πολλά σημεία κατά τόπους στο νησί θα έχουμε θέματα. Πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή. Η πολιτική προστασία όλων των περιφερειακών ενωτήτων αλλά και του Ρεθύμνου. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε επιφυλακή όλη αυτή τη βδομάδα, το διήμερο κυρίως αλλά και μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε δώσει απαγόρευση σε όλα τα περιαστικά δάση και στο δάσος του Πρέβελη, όπου υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να μπει φωτιά και να κινδυνεύσουν άνθρωποι και τα δάση βέβαια. Οδηγίες για αυξημένη επιφυλακή έχουν δοθεί στα σώματα ασφαλείας και κυρίως στην πυροσβεστική που τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Έχουν βγει περίπολα από το στρατό, από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από την περιφερειακή ενότητα αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές, οι οποίοι τους δώσαμε άδεια ακόμα να οδηγούν και τα δικά μας οχήματα αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα. Ο βαθμός ετοιμότητας και δυσκολίας θα είναι 3-4 από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, οπότε σύμφωνα με αυτά σχεδιάζουμε και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο τριήμερο. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το βάρος δίνεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που έχει πληγεί στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές και που λόγω της γεωμορφολογίας και των καιρικών συνθήκων ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές φωτιές, εκεί το μικροκλίμα είναι πολύ άσχημο, οπότε εκεί ακόμη περισσότερο σχεδόν όλοι οι δημότες είναι επιποδός αυτές τις 2-3 μέρες για να περάσουν τα δύσκολα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές της Νότιας Κρήτης, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα ευθυγραμμίζονται με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη, μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκδήλωσης ακραία συμπεριφοράς φωτιάς.